Την πρώτη περίοδο της ζωής τους ήταν κάτω από τα έντονα φώτα της δημοσιότητας. Όλες οι κάμερες ήταν στραμμένες πάνω τους και ο κόσμος κατά περιπτώσεις έκανε σύνθημα το όνομά τους. Όλες οι δραστηριότητές τους ήταν υπό τη στενή επίβλεψη των δημοσιογράφων και η ζωή τους καθοριζόταν από το πόσο καλά τα πήγαιναν στον πρωταθλητισμό. Παράλληλα, το σώμα τους ήταν στην καλύτερη περίοδο του, η φυσική κατάστασή τους στο απόγειο και οι αθλητικές δυνατότητές τους άγγιζαν το μάξιμουμ. Με άλλα λόγια, ζούσαν με άγχος μεν, αλλά σε πλήρη σωματική και ψυχολογική ακμή. Οι ίδιοι αυτοί οι αθλητές που άφησαν πίσω τους τον πρωταθλητισμό καλούνται να ζήσουν μετά πολλά χρόνια μια εντελώς διαφορετική ζωή. Μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, μακριά από την προσοχή των άλλων. Επίσης, σωματικά μπορεί να μην βρίσκονται κατά ανάγκη σε περίοδο παρακμής. Συνήθως άλλωστε και ανάλογα με το σπορ, οι αθλητές αρχίζουν να εγκαταλείπουν την ενεργοδράση στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας της ζωής τους, όταν δηλαδή ένας φυσιολογικός άνθρωπος αρχίζει να παίρνει τη ζωή στα χέρια του και να ολοκληρώνεται κοινωνικά και επαγγελματικά. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να ξεκινούν από την αρχή μια δεύτερη ζωή. Πώς είναι άραγε αυτή η μετάβαση? Πώς μπορεί κάποιος να περάσει από το ένα άκρο στο άλλο με τρόπο ομαλό? Και τι είναι αυτό που τους λείπει περισσότερο ή αυτό που δεν θα ήθελαν να ξαναζήσουν? Οι πρώην πρωταθλητές μιλούν στην κάμερα της έξυπνης ζωής. Αυτή τη στιγμή αισθάνομαι πολύ περίεργα, γιατί θα κάνω κάτι που δεν έχω ξανακάνει και αυτό είναι να πάρω συνέντευξη από τον μπαμπά μου. Γι' αυτό μπαμπά, σήμερα ή τουλάχιστον τώρα, δεν θα σε λέω μπαμπά, θα σε λέω μπάνε, εντάξει? Μπαμπά, είσαι έτοιμος για τη συνέντευξή μας? Έτοιμος. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσεις και να μου πεις πότε έπαιζες μπάσκετ, πότε ξεκίνησες και πότε τελείωσες. Ξεκίνησα 12 χρονών περίπου. Βεβαίως ξεκίνησα όπως όλα τα παιδιά τότε, στην γειτονιά με τους φίλους μου. Μετά με πήγε ο μπαμπάς μου στην προπόνηση της μιας ομάδας, με είδε ο προπονητής, έχει πει εντάξει, ο μικρός να μένει να κάνει και οργανωμένα μπάσκετ. Και έτσι ξεκίνησα να παίζω οργανωμένα, 12 χρονών περίπου. Ο πρωταθλητισμός ήρθε με το χρόνο, με τις καταστάσεις που έχουν αλλάξει στο μπάσκετ. Πάντως όλοι ξεκινούσαμε να παίζουμε μπάσκετ από αγάπη. Ξεκίνησα το 1965 από την Αναγέννηση. Έπαιξα 10 χρόνια στον Άρη μετά, 4 χρόνια στον ΠΑΟΚ και τελείωσα την καριέρα μου το 1989 στον Ηρακλή. Από τα 19 μου χρόνια κλήθηκα και έπαιξα στην Εθνική Ομάδα Ανδρών. Και όχι μόνο αυτό, προερχόμενος από μια πολύ μικρή ομάδα, την Αναγέννηση, η οποία έπαιζε σε τοπική κατηγορία. Παράλληλα όμως μπήκανε και οι στόχοι, παίζοντας που λένε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Από τη στιγμή που είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω, σκεφτόμουν πάντα πώς θα γίνω πρωταθλητής. Πώς ήταν τότε τα χρόνια του μπάσκετ? Εγώ κάτι θυμάμαι, αλλά θέλω να μου πεις, ήταν εύκολα, δύσκολα? Επαγγελματισμός δεν είναι ποτέ εύκολος. Ο επαγγελματισμός και ο πρωταθλητισμός, ο αθλητής είναι αναγκασμένος να κάνει κατάχρηση σε όλα. Στην προπόνηση, να ζορίζει το κορμί του, την ψυχή του. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι λίγοι, λίγα τα παιδιά καταλήγουν να είναι επαγγελματίες. Θεωρώ ότι σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολο σήμερα στις εποχές να είσαι επαγγελματίας αθλητής. Είναι πολύ περισσότερες απαιτήσεις. Ήταν εύκολα εκείνα τα χρόνια, δύσκολα? Πώς τα θυμάστε? Θα έλεγα ήταν πολύ δημιουργικά και επίσης ότι ήταν πολύ ρομαντικά. Υπήρχε πολύ, πολύ μεγάλη διάθεση, υπήρχε έντονος ανταγωνισμός και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Και βέβαια δεν ήταν οι συνθήκες όπως είναι τώρα. Τα περισσότερα γήπεδα ήταν ανοιχτά, παίζαμε σε τσιμέντα, με άσχημες καιρικές συνθήκες. Τώρα έχει μπει η επιστήμη μέσα. Έχει μπει η προπόνηση σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πρέπει να τα παρακολουθείς όλα, από τη διατροφή σου, από τις βιταμίνες που θα παίρνεις, από την ξεκούρασή σου, από τη διασκέδασή σου και φυσικά από την προπόνηση, η οποία είναι πολύπλευρη. Εμείς πάντα μπαίναμε μέσα στο γήπεδο, παίρναμε μια μπάλα και παίζαμε. Τώρα πρέπει να προσέχεις πολλά. Πρέπει να γυμνάζεσαι με βάρη, να κάνεις
σε τακτικά χρονικά διαστήματα μετρήσεις για να βλέπεις σε τι κατάσταση είναι ο οργανισμός σου για να μην τον καταπονείς. Η μετάβαση πώς έγινε, μέσα σε ένα βράδυ ή έγινε ομαλά όταν σκέφτηκες να σταματήσεις? Είναι πολύ δύσκολο να σταματάς μια επαγγελματική μπασκετική καριέρα, γιατί είναι πρώτα τρόπο ζωής. Έχεις μάθει να είσαι όλη μέρα στα γήπεδα, να κάνεις προπόνηση, να παίζεις παιχνίδια, να ασχολείσαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται μαζί σου. Ξαφνικά μία μέρα όλα αυτά σταματάνε, γίνεσαι ένας κανονικός άνθρωπος και χρειάζεται λίγο χρόνο να το συνειδητοποιήσεις. Γενικότερα τώρα ένας αθλητής ο οποίος χρειάζεται να φύγει από την αγωνιστική δράση και να κρεμάσει αυτό που λέμε τα παπούτσια, έχει πάρα πολλά συναισθήματα. Τα συναισθήματα αυτά μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι άγχος, ένταση, εκνευρισμός, ευερεθιστότητα. Πολλές φορές βέβαια βιώνει και μοναξιά, γιατί φαντάσου φεύγει από το χώρο τον αγωνιστικό που έχει όλους τους συμπαίκτες παρέα και ξαφνικά μείνει μόνος. Από εκεί και πέρα πολλές φορές παρουσιάζονται δυσκολίες στον ύπνο, δυσκολίες διατροφής, ανάλογα δηλαδή ο καθένας αν θα μπορεί να κάνει μια υπερκατανάλωση ή μια διατροφή μειωμένων θερμίδων. Αλλά κυρίως αυτό που παρατηρούμε εμείς τους αθλητές είναι να αλλάζει κατά πολύ η ψυχολογία τους, γιατί ακριβώς αλλάζει και ολόκληρη η ζωή τους. Η μετάβαση, θα έλεγα, δεν έγινε απότομα, ούτε βία. Αυτό γιατί ήξερα ότι και ήθελα τις γνώσεις που είχα αποκτήσει σαν αθλητής να τις μεταφέρω, να τις μεταλαμπαδεύσω στα νέα τα παιδιά. Ήξερα ότι θα γίνω προπονητής. Έτσι άρχισα πολύ νωρίς την καριέρα μου σαν προπονητής, όντας ακόμη παίκτης. Δηλαδή, ξεκίνησα την καριέρα μου από τα 26 μου χρόνια και γιατί ήξερα κάποια στιγμή θα σταματήσω. Και ήθελα να παραμείνω μέσα στο χώρο γιατί ήταν κάτι που μου άρεζε, γιατί ήθελα να είμαι ανταγωνιστικός και πιστεύω ότι ήρθε ομαλά. Γιατί ξέρεις, πολλοί αθλητές όταν φτάνουν, και αυτοί ειδικά που διαγράφουν πολύ μεγάλη καριέρα και φτάνουν σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, τους ενοχλεί. Εγώ την αποκαλώ και προετοιμάζω και τους παίκτες μου γι' αυτό αθλητική κλιμακτήριο. Στο μυαλό μας εμείς έχουμε ότι η συνταξιοδότηση είναι μετά τα 50, μετά τα 60. Από εδώ και στο εξής όμως, ό,τι έχει να κάνει με αθλητές, αυτό έρχεται λίγο πρόωρα. Και καλό είναι να σκεφτούμε και εμείς οι ειδικοί και ο κόσμος γενικότερα ότι για να φύγει κάποιος από την αγωνιστική δράση συντρέχουν κάποιοι λόγοι. Συνήθως οι λόγοι μπορεί να είναι κυρίως κόπωσης, γιατί όσο περνάει η ηλικία δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και η απόδοση μειώνεται. Από την άλλη όμως αυτό που είναι πιο επώδυνο για έναν αθλητή είναι να αναγκαστεί να σταματήσει λόγω κάποιου σοβαρού τραυματισμού, κυρίως χιαστών ή κάτι αντίστοιχο. Άρα είναι κάτι σαν καταδίκιο, όπως το λένε οι ίδιοι, ότι χωρίς να το θέλουν αναγκαστικά σταματάνε. Και αυτό βέβαια ενέχει και πολλές άλλες παρενέργειες, ψυχικές παρενέργειες που το λέμε εμείς, που χρειάζεται ο αθλητής να τις διαχειριστεί. Γιατί το να σταματήσει κάποιος, όπως ακριβώς αναφέρεις, και να μπει σε μια φάση συνταξιοδότησης, είναι κάτι σαν ένα πένθος. Βιώνει μια απώλεια. Ο αθλητισμός, φαντάσου ότι είναι σαν μια εξάρτηση. Δηλαδή, τα άτομα που συνεχώς αθλούνται καθημερινά και εντατικά, το έχουν σαν μια εξάρτηση. Όταν λοιπόν αυτό σταματάει, όπως και κάθε άλλη εξάρτηση, ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να το αποδεχτεί και για να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Άρα, χρειάζεται με κάποιο τρόπο να δούμε πώς ακριβώς νιώθει αυτός ο αθλητής. Και επειδή κυρίως οι άντρες είναι αυτοί που το βιώνουν πιο έντονα και που δεν μιλάνε εύκολα, νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε πώς ακριβώς νιώθουν. Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από τα χρόνια τα οποία διατέλεσε αθλητής. Και αν είναι αθλητής top, οι υποχρεώσεις που είχε ήταν μεγαλύτερες, ο κίνδυνος τραυματισμού ή οτιδήποτε άλλο ήταν μεγαλύτερος, διότι είχε αυξημένο ρυθμό προπονήσεων, αυξημένα αγωνιστικά προβλήματα και τα ψυχολογικά προβλήματα λόγω πίστης επίσης μεγαλύτερα. Μέσα στην πορεία αυτή, εγώ από την εμπειρία που έχω, δεν υπάρχει αθλητής που να μην είχε ένα-δυο τραυματισμούς αρκετά σοβαρούς. Το αρκετά σοβαρού σημαίνει ότι κάτι που αντιμετωπίζεται χωρίς, ας πούμε, ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά διαρκεί μέρες ή μήνα ή μήνες, αλλά τα οποία χρειάζονται χειρουργία. Όλα αυτά αφήνουν κάποια, τα οποία αφήνουν κάποιες επιπτώσεις, ας πούμε. Μου έρχεται ένα περιστατικό ότι ήταν ο Σμιθ, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πριν πάει, ήταν στο Σικάγο και ήθελε να πάει σε μια άλλη ομάδα μεταγραφή,
Mavericks, νομίζω, όπου παθαίνει νευρικό κλονισμό, βάφει το πρόσωπό του πράσινο, ρίχνει πέτρες σε αυτοκίνητα και προσπαθεί με 200 περίπου ασπιρίνες, τώρα δεν θυμάμαι σίγουρα το νούμερο, να δώσει τέλος στη ζωή του. Ότι τα λέω όλα αυτά δεν σημαίνει απαραίτητο ότι όποιος μπαίνει στον αθλητισμό, στάνταρ θα εμφανίσει κατάθλιψη. Απλά, πολλές φορές υπάρχει μια προδιάθεση ότι αν, για παράδειγμα, έχω μια τέτοια τάση να πέφτει πολύ πιο εύκολα η διάθεσή μου, απλά μέσω του αθλητισμού, γιατί στον αθλητισμό υπάρχει έντονη πίεση, υπάρχει στρες για τον πρωταθλητισμό, υπάρχουν έντονοι ρυθμοί και γενικότερα ένας αθλητής καλείται μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο να προσπαθήσει να έχει την καλύτερη απόδοση μπροστά σε πολύ κόσμο, συν το γεγονός ότι χρειάζεται να είναι, αυτό που λέω εγώ, ψυχικά ανθεκτικός, να δέχεται έντονη κριτική. Οι πρώτες επιπτώσεις είναι ότι οι ίδιοι παραπονιούνται διότι δεν το έχουν ακόμη συλλάβει ότι τρέχω ένα χιλιόμετρο, θέλω να κάνω τζόγι και σταματάω ενώ εγώ. Η δεύτερη είναι ότι βάζουν κιλά, αν δεν προσέξουν, αλλά και να προσέξουν τη δίαιτα, πάλι βάζουν κιλά, δεν είναι τα κιλά που είχαν τότε. Η τρίτη είναι ότι αρχίζουν σε πολλούς προβλήματα τα οποία ίσως δεν τα είχαν προσέξει ή δεν υπήρχαν διότι ελέγχονταν κανονικά και μπορεί να αρχίσουν προβλήματα υπέρτασης, χοληστερινεμίας, ξέρω εγώ, λόγω κακής διατροφής, ενώ πρώτα δεν τα είχαν αυτά. Αρχίζουν πιθανώς προβλήματα καρδιακά που θέλουν κάποια προσοχή. Για το σώμα σου πώς ήταν όμως, δεν ήταν λίγο περίεργο? Ξαφνικά από εκεί που είχες κάθε μέρα προπονήσεις, ξαφνικά σταμάτησες και το είχες σαν χόμπι περισσότερο. Όταν ένας επαγγελματίας αθλητής σταματάει να παίζει μπάσκετ, είναι απαραίτητο να συνεχίζει να γυμνάζεται. Εγώ πρώτους 2-3 μήνες δεν έχω κάνει τίποτα, είχα βάλει αρκετά κιλά, συνειδητοποίησα ότι από εδώ και πέρα πρέπει να αρχίσω να γυμνάζομαι, όχι με το τρόπο και με το ρυθμό που το έκανα, αλλά τουλάχιστον να συντηρείς το σώμα σου. Και δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και ψυχική υγεία ο αθλητισμός. Πρέπει να το κάνεις για να αισθάνεσαι καλά. Δεν σταμάτησα να αθλούμε. Μέχρι κοντά στα 50 μου χρόνια συνέπασχα μαζί με τους αθλητές στην περίοδο της προετοιμασίας. Δηλαδή έβγαζα όλη την προετοιμασία μαζί με τους αθλητές. Τώρα φυσικά δεν είμαι σε θέση να κάνω αυτό, αλλά ποτέ δεν έπαψα να γυμνάζομαι. Τρεις φορές, αν μπορώ και περισσότερες φορές, και μην νομίζεις ότι η εγκύμνασή μου είναι όπως ήταν όταν ήμουν νέος. Γιατί αυτό το γήπεδο, όπως το βλέπει Άννα, μπορεί να το έχω πλύνει με τον υδρότα μου χιλιάδες φορές και δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Από τις κερκίδες που τις ανεβαίναμε στο τέλος της προπονήσεως αμέτρητες φορές μέχρι το τερέν που κάναμε βουτιές. Λοιπόν, δεν σταμάτησα να γυμνάζομαι και προσέχω αρκετά τη διατροφή μου γιατί πρέπει να είμαι σε φόρμα. Σημαντικό είναι τα παιδιά να ασχολούνται με αθλητισμό. Ο αθλητισμός δίνει πάρα πολλά πράγματα, μαθαίνει στα παιδιά πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να τους βοηθήσουν μετά στην κοινωνία και στην ζωή. Λίγα γίνονται επαγγελματίες και αυτά ξεχωρίζονται από μόνα τους. Από μικρή ηλικία. Από μικρή ηλικία, ναι. Και ποια συμβουλή θα έδινες τώρα σε ένα παιδί που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με αυτό το άθλημα? Με το μπάσκετ. Με μπάσκετ. Να πάει στο σχολείο, να ακολουθεί τα μαθήματά του, να πάει στο πανεπιστήμιο και παράλληλα να παίζει μπάσκετ. Γιατί σήμερα, έτσι πως είναι το μπάσκετ, τα πράγματα είναι πολύ αβέβαια και δεν μπορεί κάποιος να βασιστεί ότι θα γίνει επαγγελματίας παίκτης. Το να ασχοληθείς με κάτι πρέπει να το αγαπάς πρώτον και δεύτερον να βάλεις στόχους για να τους πετύχεις. Αλλά για να φτάσει αυτό χρειάζεται μια ψυχολογική προετοιμασία. Να ξέρει ότι ο δρόμος είναι δύσκολος. Δεν είναι σπαρμένος με λουλούδια. Θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ, να υποφέρει, να κλάψει για να φτάσει ψηλά.